Διαστοχοποίηση του ράπερ εξαιτίας της δημοφιλίας του και ανυπόστατη καταγγελία κάνει λόγο ο συνηγορός του μετά την απόφαση του Δικαστικού Συμβουλίου, το οποίο αποφάσισε να αφαιθούν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους ο ίδιος και ο συνεργάτης του. Όπως αναφέρει ο κύριος Κάρτσονας, στην απόφαση των δικαστών μέτρησαν στοιχεία και καταθέσεις που ενισχύουν όσα δήλωσε ο ίδιος, ότι δηλαδή δεν υπήρξε καμία επαφή με τη 19χρονη. Ζητά μάλιστα τη γρήγορη ολοκλήρωση της εξέτασης των δειγμάτων DNA που έχουν δοθεί. Ουδέποτε έχει λάβει χώρο οποιαδήποτε γενετήσια επαφή. Η συγκεκριμένη καταγγελία δεν έχει καμία νομική και ουσιαστική βασιμότητα. Είναι ενδεικτικό ότι ήδη από την ιατροδικαστική έκθεση έχει καταγηθεί και η τελευταία υπόνοια ενοχής και θα επιβεβαιωθεί και από τα ευρήματα που θα εκδοθούν από την ανάγηση του γενετικού υλικού. Η 19χρονη κατήγγειλε ότι τη νύχτα της Κυριακής, λίγο μετά τη συναυλία, η ίδια σε κατάσταση μέθης ακολούθησε τον 23χρονο συνεργάτη του ράπερ σε ξενοδοχείο της πόλης. Εκεί ο 23χρονος, όπως είπε, της προσέφερε ποσότητα κάναβης με συνέπεια να χάσει τον έλεγχο. Λίγη ώρα αργότερα περιέγραψε ότι στο δωμάτιο βρέθηκαν ο 24χρονος ράπερ μαζί με έναν 30χρονο άνδρα αλβανικής καταγωγής, οι οποίοι σύμφωνα με τη 19χρονη προχώρησαν σε γενετήσιες πράξεις σε βάρος της. Αμέσως μετά την καταγγελία που υπέβαλε η 19χρονη στην ασφάλεια Ρεθύμνου, αστυνομικοί εντόπισαν το γνωστό ράπερ και δύο ακόμη φίλους του που κατέληξαν στα κρατητήρια. Αυτό το οποίο ξεκάθαρη προστήριξη είναι ότι μετά το πέρας της συναυγίας η καταγγέλουσα προσέγγισε την παρέα του, ήρθε επί της ουσίας σε επαφή μαζί τους και εν συνεχεία επισκέφθηκε με δική της θέγηση το ξενοδοχείο στο οποίο διέμεναν, στο οποίο τονίζω κατά τρόπο απόγειτο ότι ουδεμία γενετήσια πράξη έλαβε χώρα. Τούτο προκύπτει ξεκάθαρα τόσο από την κατάθεση της καταγγέλουσας, όπως και από την κατάθεση της εξακοής μάρτυρος φύγητης, η οποία ήταν και αυτό από τις μάρτυρες, διότι βρισκόταν στο δωμάτιο. Οι εισαγγελέας και ανακριτής είχαν διαφωνήσει για το ενδεχόμενο προφυλάκησης των κατηγορουμένων, στους οποίους επιβλήθηκε κατοίκον περιορισμός, μέχρι να ληφθεί η τελική απόφαση. Η καταγγελία για ομαδικό βιασμό με πρωταγωνιστή το γνωστό ράπερ προκάλεσε σοκ στον καλλιτεχνικό χώρο, με πολλούς επώνυμους και τραγουδιστές να στέκονται στο πλευρό του. Το βούλευμα αυτό δίνει ένα σαφές μήνυμα ότι θα υπάρχει πάντοτε μια ανάγκη ισόρροπης προστασίας της τιμής και της υπόγειψης, όχι μόνο του εκάστοτε καταγγέλλοντος ή της εκάστοτε καταγγέλουσας, αλλά της τιμής και της υπόγειψης αδίκως κατηγορουμένων συμπολιτών μας. Θα πρέπει η δικαιοσύνη να αποδείξει ότι υπάρχουν όρια επαγηθεύσιμα και άξια σεβασμού στην ποινική διαδικασία, διότι διαφορετικά νομίζω ότι έχουμε να αντιμετωπίσουμε ένα χάος μπροστά μας και όλοι θα ζούμε με το καταθλιπτικό συνέστημα ότι ανά πάσα ώρα και στιγμή μπορούμε να βρεθούμε αντιμέτωποι με ιδεχθή ποινικά αδικήματα όπως είναι το συγκεκριμένο. Εν τέλει, το Δικαστικό Συμβούλιο Ρεθύμνου επέβαλε στο ράπερ και το συνεργάτη του απαγόρευση εξόδου από τη χώρα, εμφάνιση στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής τους μία φορά το μήνα και καταβολή χρηματικής εγγύησης ύψους 3.000 ευρώ έκαστος.